Πάμε στην πρώτη μας συνταγή για σήμερα. Χούμους με σπανάκι. Μια συνταγή πανεύκολη, πεντανόστιμη και θρεπτικότατη. Θα την κάνω ακόμα πιο θρεπτική γιατί σήμερα θα βάλω μέσα και σπανάκι. Μόλις σε 5 λεπτάκια το χούμους θα είναι έτοιμο και είναι το καλύτερο σνακ που μπορούμε να σερβίρουμε άμα έχουμε έτσι όρεξη για κάτι γρήγορο. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για το χούμους με σπανάκι θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, 5 με 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 300 γραμμάρια σπανάκι φρέσκο, ξύσμα από ένα λεμόνι, 400 γραμμάρια ρεβίθια βρασμένα, 3 με 4 κουταλιές της σούπας ταχίνι, 1 κουταλάκι του γλυκού κίμινο, 2 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσάμικο παν ζαφυρόπουλος, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, πίτες από σουβλάκι, ένα αγγούρι, ένα καρότο, ρίγανη, αλάτι και ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ πολύ απλά. Κανονικά το χούμους ξέρουμε ότι φτιάχνεται με ρεβίθι, ταχίνι, κίμινο και λαδάκι. Σήμερα θα προσθέσουμε ένα ακόμα υλικό μέσα βασικό που είναι το σπανάκι. Οπότε το σπανάκι θα το κάνει το χούμους πράσινο, θα το κάνει ιδιαίτερο και θα το κάνει πεντανόστιμο και θρεπτικότατο. Είναι θρεπτικό από μόνο του, αλλά θα γίνει ακόμα πιο θρεπτικό, γιατί βέβαια όταν βάζουμε σπανάκι σε μια συνταγή, καταλαβαίνετε ότι παίρνουμε βιταμίνες, συχνοστοιχεία, έξτρα πρωτεΐνη, το σίδηρο που όλοι ξέρουμε. Οπότε γενικά το χούμους θα γίνει ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Αλλά για να βάλουμε το σπανάκι μέσα, πρέπει να το μαγειρέψουμε λίγο, γιατί άμα δεν το μαγειρέψουμε και το βάλουμε όμως, θα βγάλει πάρα πολλά ζουμιά και θα γίνει υδαρέ στο χούμους μας. Δηλαδή θα γίνει πάρα πολύ νερουλό. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε, από τη στιγμή που θα βάλω να ψήσω λίγο το σπανάκι στο τηγάνι, γιατί να μην βάλω και λίγο κρεμμύδι, έτσι δεν είναι, φίλε Διονύση? Βέβαια, να σου πω ότι άμα θα πάρουμε σπανάκι από την κατάψυξη και το ξεπαγώσουμε, μπορούμε να μην το ψήσουμε, απλά να το στραγγίξουμε και να το βάλουμε μέσα και να κάνουμε κανονικά το χούμους. Το έχεις? Εύκολο. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, τώρα κρεμμυδάκι. Κόβουμε το κρεμμύδι εδώ. Το κόψω σε μικρά κομμάτια, όχι πολύ μεγάλα, γιατί θέλω να μαγειρευτεί γρήγορα. Εδώ. Καλά, αυτό το χούμους είναι το αγαπημένο μου χούμους, η αλήθεια είναι. Γιατί χούμους μπορείς να κάνεις σχεδόν με τα πάντα. Όπως ακριβώς ξέρουμε τη φιλοσοφία για το πέστο. Γιατί το πέστο φτιάχνεται με οτιδήποτε ξηρό καρπό και μυρωδικά. Έτσι ακριβώς φτιάχνεται και το χούμους. Δηλαδή, οποιοδήποτε όσπριο και αν πάρεις, ρεβίθι, φακί, φασόλια, μπορείς να φτιάξεις χούμους και εδώ μπορείς να προσθέσεις οτιδήποτε γεύση θέλεις μέσα. Οπότε το χούμους πρέπει να μπει στη φιλοσοφία σας, πρέπει να αξιοποιείτε περισσότερο τα όσπριά σας και σε περίπτωση που έχετε leftover από όσπρια, δηλαδή όσπρια που σας έχουν περισσέψει, είναι ο καλύτερος τρόπος για να τα αξιοποιήσετε. Φανταστείτε, έχω φτιάξει ρεβίθια και μου περισσέψαν λίγα ρεβίθια. Τι θα κάνω? Χούμους, ρεβιθοκεφτέδες. Κάτι πρέπει να τα κάνω, ρε φίλε. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν τα αφήνω στην άκρη. Απλά όλοι έχουμε συνδέσει τα όσπρια με ένα συγκεκριμένο φαγητό. Με το φαγητό σούπα. Δηλαδή, ρεβίθια, σούπα. Φασόλια, σούπα. Φακές, σούπα. Και ξεχνάμε πραγματικά ότι μπορούμε να φτιάξουμε τόσο νόστιμα πράγματα με αυτά. Λοιπόν, το τηγανάκι μου καίει. Θα ρίξω μέσα το κρεμμύδι. Τέλειο. Και τώρα στο χούμους, άμα θέλω να νιώθω το σκόρδο μέσα, θα το ρίξω ομό. Όταν τα χτυπάω στο μίξερ. Άμα δεν θέλω να νιώθω έντονα το σκόρδο, το ρίξω εδώ πέρα στο κρεμμύδι. Οπότε τι θέλουμε? Το κρεμμύδι. Δεν θες να νιώθεις το σκόρδο στο χούμους? Εσύ? Εγώ θα το ήθελα. Εσύ? Ντεμί. Θα πάμε αυτή την άποψη. Το μισό θα το ρίξω μέσα και το μισό θα το κρατήσω για να το βάλω μέσα στο μίξερ. Πώς σου φάνηκε? Είστε όλοι ευχαριστημένοι? Ναι. Νομίζω από τους κάλυψα όλους. Οπότε το μισό σκόρδο θα το ρίξω μέσα εδώ να ψηθεί. Να χάσει έτσι την έντονη γεύση που έχει από σκόρδο και το υπόλοιπο μισό θα το ρίξω μέσα στο χούμους. Λοιπόν, πιπέρι, αλάτι, όπως βλέπετε βάζω αλατάκι, θέλω να έχει αλάτι συνταγή, το χούμους χρειάζεται αλατάκι και σου κάνω καλά. Σε καμία περίπτωση δεν ρίχνω το κρεμμύδι ομό για να φτιάξω το χούμους. Άμα το ρίξω ομό και θα χαλάσει το χούμους και δεν θα έχει ωραία γεύση και μετά θα το νιώθω για πολλή ώρα στο στομάχι μου. Οπότε μαγειρεύουμε το κρεμμύδι, ρίχνω μέσα και το σπανάκι. Το έχω πάρει baby σπανάκι, μπορείτε να πάρετε και κανονικό, δεν έχει καμία διαφορά. Λοιπόν, το σπανάκι πάει μέσα, εδώ. Και τώρα πρέπει να κάνουμε υπομονή 3-4 λεπτάκια μέχρι που να μαραθεί το σπανάκι τελείως για να το ρίξω μέσα στο χούμους. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, η ανακάλυψη του χούμους χρονολογείται κατά τον 13ο αιώνα στην Αίγυπτο. Τα ρεβίθια αφθονούν ούτως ή άλλως στη Μέση Ανατολή και εκεί αποτελεί ακόμα και τώρα βασικό είδος τροφής. Μάλιστα, ετυμολογικά, η λέξη χούμους σημαίνει τα ρεβίθια στα αραβικά. Και το σπανάκι μου είναι έτοιμο μαζί με το κρεμμύδι.
Μεταφέρω έτσι όπως είναι στο μίξερ και βέβαια άμα δεν έχετε πολύ μεγάλο μίξερ, τι θα κάνουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε το μικρό, δύο δόσεις, είναι μια χαρά, γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, ρίχνω μέσα σπανάκι μαζί με κρεμμύδι, εδώ. Βλέπεις, δεν το έχω στεγνώσει τελείως, έχω αφήσει λίγη υγρασία να έχει. Εδώ. Καλά, το λατρεύω το χούμους και το συγκεκριμένο να σας πω ότι μπορεί να φάω ένα ολόκληρο μπολ στην καθισιά πραγματικά. Γιατί? Γιατί στο χούμους δεν έχει στύψεις. Ξέρεις ότι τρως κάτι πάρα πολύ θρεπτικό, παίρνεις πρωτεΐνες βέβαια από τα ρεβίθια και όλα τα υπόλοιπα υλικά δεν έχουν θερμίδες. Και τα λιπαρά που έχουμε είναι καλά λιπαρά από τι? Ελαιόλαδο. Τα καλύτερα λιπαρά που μπορούμε να πάρουμε στη διατροφή μας είναι από αυτό το μαγικό φάρμακο, το λέω, που λέγεται ελαιόλαδο. Ομό πάντα στις συνταγές μας. Βάζω περίπου 3 με 4 κουταλιές σούπας καλό ελαιόλαδο μαζί με το σπανάκι, αλάτι, πιπέρι, μισή σκελίδα σκόρδο που την έχω κρατήσει φιλεμπελέση για σένα. Ευχαριστώ. Τίποτα. Εντάξει, βασικά ακολουθήσαμε τη γνώμη του φίλου μας του Διονύση, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν πειράζει, είναι όλοι καλυμμένοι. Λοιπόν, ξύσμα από ένα λεμόνι. Εδώ. Τα ρεβίθια μου, που τα έχω βράσει. Να σας πω ότι το χούμους γίνεται ακόμα και με ομά ρεβίθια που τα έχουμε μουλιάσει. Αν τα μουλιάσουμε πολύ καλά 12 ώρες, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε χούμους. Αλλά καλύτερα να τα βράσετε για πρώτη φορά, γιατί άμα δεν τα βράσουμε είναι λίγο έτσι... πώς να το πω, βαριά για το στομάχι, το καταλαβαίνετε. Όσο περισσότερο το συνηθίσουμε, τόσο καλύτερα, είναι λίγο δύσπεπτα. Οπότε τα βράζουμε λίγο για να είναι πιο καλά. Περίπου 2 κουταλιές της σούπας θα βάλετε ταχίνι. Μπορείτε να βάλετε και παραπάνω. Καλά, εμένα μου αρέσει το ταχίνι. Θα βάλω παραπάνω λίγο, θα βάλω 3. Να βάλω 4, φίλε. Όχι. Έβαλα. 4 κουταλιές της σούπας ταχίνι. Το βασικό μπαχαρικό που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε χούμους, ποιο είναι? Κίμινο. Κίμινο. Πάει και το κίμινο μέσα. Και ήρθε η ώρα για το βαλσάμικό μας. Θα σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κρέμα βαλσάμικο Παν Ζαφυρόπουλος. Έχει πλούσια γεύση, παχύρευστη υφή και μοναδικό άρωμα χωρίς προσθήκη ζάχαρης και συντηρητικών. Οπότε χρειαζόμαστε 2 κουταλιές σούπας μέσα. Εδώ. 1. 2. Και αυτό ήταν όλο. Αλλά οι vegan θα με λατρέψουν με αυτή τη συνταγή και αυτοί που νηστεύουν θα με λατρέψουν με αυτή τη συνταγή. Αυτοί που προσέχουν τη διατροφή τους πάλι θα με λατρέψουν με αυτή τη συνταγή. Αλλά σκοπός μου είναι να με λατρέψετε και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί άμα τη δοκιμάσετε, τότε πραγματικά θα με λατρέψετε. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι τι? Να χτυπήσουμε όλα τα υλικά στο μίξερ και το χούμους είναι έτοιμο. Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά σε χούμους συναντάται τον 14ο αιώνα στο Αιγυπτιακό βιβλίο μαγειρικής Kanz al-Fawaid, που μεταφράζεται ως «Ο θησαυρός για τα ωφέλη και την ποικιλία στο τραπέζι». Εκεί, το χούμους περιγράφεται ως ένα ντύπ από ρεβίθια, ταχίνι και χυμό λεμονιού. Το Kanz al-Fawaid περιλαμβάνει πολλές συνταγές που αποτελούν παραλλαγές αυτής της συνταγής. Πιο χαρακτηριστικές είναι αυτές από το κεφάλαιο κρύων πιάτων που συνδυάζουν ρεβίθια και ταχίνι με μια σειρά από αρώματα και το ατράφ τιπ, ένα μείγμα 12 μπαχαρικών. Και το χούμους μου είναι έτοιμο. Για όσους αγαπημένους vegan, vegetarian δεν έχουν φάει χούμους με σπανάκι, αυτή τη συνταγή πρέπει να τη δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Για όσους δεν έχουν φάει ποτέ στη ζωή τους χούμους, νομίζω ότι είναι η πρώτη συνταγή που πρέπει να δοκιμάσετε και μετά να δοκιμάσετε άλλες παραλλαγές. Γιατί αυτό το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Είναι το μόνο spread που όντως δεν έχει καθόλου τύψεις, καθόλου έτσι ενδιασμούς για να φας ακόμα και μισό κιλό. Μπορείς να πάρεις ένα κουτάλι και να αρχίσεις να τρως. Παναγία μου. Υπάρχει, είναι μοναδικό. Και κάνει πάρα πολύ ποσότητα. Να σας πω ότι. Ήταν ζεστό το σπανάκι, οπότε γενικά το μείγμα μου τώρα είναι ζεστό. Όσο κρυώνει, τόσο περισσότερο θα σφίγγει. Μπορείτε να διατηρήσετε στο ψυγείο για μέρες, δεν έχει κανένα πρόβλημα, γιατί έχουμε βάλει αρκετό λαδάκι μέσα. Δεν μπορεί να διατηρηθεί για μήνα, αλλά για τουλάχιστον μία εβδομάδα μπορείτε να διατηρήσετε στο ψυγείο χωρίς κανένα πρόβλημα. Κοιτάξτε εδώ. Εν τω μεταξύ, είναι αμαρτία όλος ο κόσμος να τρώει χούμους και να πιστεύει ότι είναι ελληνικό, και εμείς στην Ελλάδα να μην ακουμπάμε καν το χούμους. Καλά, έβγαλα πολύ ποσότητα, αλήθεια είναι. Πω πω, Παναγία μου. Αυτό έτσι όπως είναι θα τα αφήσω γιατί θα το φάω μετά κατευθείαν. Λοιπόν, τώρα έχω το χούμους εδώ και πάμε να στήσουμε ένα ωραίο πλατό για να σερβίρουμε. Θα βάλω το χούμους εδώ. Έχω πιτούλες.
Έτσι όπως είναι, θα τις δώσω λίγο χρώμα, με λίγο λαδάκι, εδώ. Πίτες. Θα κάνω ελληνική τη συνταγή, οπότε λίγο λάδι, εδώ και εδώ. Νομίζω ότι όλοι σας τρέχουν τα σάγια τώρα. Γιατί για το χούμους δεν χρειάζεται να κάνεις πάρα πολλές διαδικασίες, να ετοιμάσεις πάρα πολλά συνοδευτικά. Είναι γενικά η φιλοσοφία του λίγο light, λίγο healthy, λίγο ότι κοιτάξτε εδώ, μπορώ να κάνω κάτι πάρα πολύ νόστιμο χωρίς θερμίδες. Οπότε δεν θέλουμε να κάνουμε πολλά ιδιαίτερα συνοδευτικά. Μπορούμε να βάλουμε κριτσινάκια, μπορούμε να βάλουμε ό,τι μας αρέσει από δίπλα. Εγώ θα πάω για την πιο απλή του εκδοχή. Οπότε ουσιαστικά έχω την πιτούλα μου εδώ. Θέλετε αρωματικά στις πίτες ή όχι? Ναι, λίγο. Τι θέλεις? Ρίγανη. Αυτό είσαι, αλλά κόψε ρίγανη και δώσε μου. Γιατί σήμερα δεν σε έχω βάλει καθόλου στο επεισόδιο και θα αναρωτιέται ο κόσμος που είναι ο Διονύσης. Θα νομίζει ο κόσμος ότι έφυγες, αλλά τελικά είσαι ακόμα εδώ. Εδώ. Και εδώ. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα σχόλιο στο YouTube ότι κάποιος θέλει να σε υιοθετήσει. Αυτό ήταν σχόλιο που έπρεπε να αντιδράσει ο Μπελέσης, δεν αντέδρασε. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, ρίξε μου. Τι είναι αυτό? Εδώ, κοίτα. Πάνω από τις πίτες. Ο κύριος που το σχολίασε είναι από την Αυστρία. Σε περίπτωση που σε ενδιαφέρει. Είναι στο YouTube, διαβάζουμε όλα μας τα σχόλια, το καταλαβαίνεις ότι άμα σε ενδιαφέρει, να δώσουμε το τηλέφωνο, να σε πάρει ένα τηλέφωνο, να τελειώνει το πανηγύρι. Λοιπόν, έχω αγγούρι εδώ, όπου θα κόψω ωραία στικάκια. Όπως σας είπα, η φιλοσοφία του χούμους είναι healthy. Κάνουμε κάτι healthy, βάζουμε δίπλα τα λαχανικά μας εδώ. Κοιτάξτε. Μα πόσο υπέροχο είναι να το βγάλει σαν πλατό αυτό, έτσι δεν είναι, ρε εσύ, Διονύση? Πρώτα απ' όλα, σε πόση ώρα το φτιάξαμε? 5 λεπτά. Το θέμα ποιο είναι? Ότι τώρα εγώ πρέπει να προσπαθήσω να σας πείσω, μάλλον, να το δοκιμάσετε. Γιατί ξέρετε ότι ποτέ μα ποτέ δεν λέω ψέματα. Άμα σας πω ότι κάτι είναι νόστιμο, είναι πραγματικά νόστιμο. Σε περίπτωση που το δοκιμάσετε, θα πείτε: κοίτα να δεις, ο μπαγάζης είχε δίκιο. Γιατί όντως είναι κάτι που άμα δεν το δοκιμάσεις, δεν σου γεμίζει το μάτι. Λες τώρα. Τα ρεβίθια τα χτύπησε στο μίξερ. Τι έκανε ο τύπος? Δεν έκανε κάτι σπουδαίο, έτσι δεν είναι, Μπελέση? Ναι. Έτσι λέει ο κόσμος. Αλλά η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι αυτός ο μπαγάζας πάλι έκανε το θαύμα του και αυτό που έχει βγάλει είναι μοναδικό. Κοίταξε εδώ. Να σου πω ότι παγκοσμίως, όταν συναντιούνται έτσι παρέες σε σπίτια, ένα από τα συνοδευτικά που θα βγάλουν στην αρχή, καθώς πάνε σε ένα πάρτι ή οτιδήποτε άλλο, είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, χωρίς σπίτες. Καροτάκι, αγκουράκι, χούμους, βουτάμε. Ρε φίλε, δεν υπάρχει. Είναι μοναδικό. Αλήθεια σας λέω, είναι τόσο νόστιμο και βγάζει τόσο πολύ ποσότητα που όντως θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε μαγαζί. Δηλαδή δεν έπρεπε να υπάρχει ούτε μία ταβέρνα, ένα εστιατόριο που να μην σερβίρει χούμους κανονικά σαν αληφή για πρώτο. Όπως έχουμε το ζατζίκι, την τυροκαυτέρη και τη μελιτζάνου σαλάτα, να έχουμε και ένα χούμους. Είναι φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ. Από το μηδέν βγάλαμε ένα ωραίο ρεπτικό και μπορούμε να σερβίρουμε σε όλους μας τους φίλους στην παρέα μας, ακόμα και να φάμε οι ίδιοι. Γιατί το χούμους, άμα πάρετε ένα ψωμί, βάλετε μέσα χούμους, αλείψετε και λίγα λαχανικά, παίρνετε μαζί σε ένα πολύ νόστιμο σάντουιτς και θρεπτικότητα για τη βία. Σωστά? Σωστά. Οπότε τι θα κάνουμε αύριο όλοι μαζί, φίλε Μπελέση, ή ακόμα και σήμερα? Θα φτιάξουμε χούμους. Αυτοί είστε. Για το χούμους με σπανάκι, κόβουμε το κρεμμύδι σε μικρά κομμάτια, ψιλοκόβουμε τη μισή σκελίδα σκόρδο και τα βάζουμε σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και σοτάρουμε. Βάζουμε στο τηγάνι το σπανάκι και σοτάρουμε μέχρι να μαραθεί και να πέσει ο όγκος του. Μεταφέρουμε το μείγμα στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια. Προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, το υπόλοιπο σκόρδο, το ξύσμα από το λεμόνι, τα ρεβίθια, το ταχίνι, το κίμινο, την κρέμα βαλσάμικο και χτυπάμε καλά για 2 με 3 λεπτά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να γίνουν πάστα. Για το σερβίρισμα, τοποθετούμε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά, απλώνουμε ελαιόλαδο σε κάθε πίτα και ψήνουμε και από τις δύο πλευρές για 1 λεπτό. Κόβουμε το αγγούρι και το καρότο σε λεπτά sticks και σερβίρουμε το χούμους με τις πίτες, ρίγανη, αλάτι, το αγγούρι, το καρότο και ελαιόλαδο.